μας από τα φαρμά. Ας ένα τρεφτε θέματα, ας άλλο τα φαρμάκια. Thank you.
Oh,
σου αυτού η μνήμη παραμένει δυνατή και αναλύωτη. Θα συνεχίσουμε, δεν θα ξεχάσουμε τους δικούς μας. Something.
καρδιάς. Αρνίδες εραίδες εγκύψε μίας, έφυλα φύλα πόρτασα και γυμναπέσεψε. Που έχει προγραμματίσει ο σύλλογός μας στα πλαίσια της επετειακής αυτής χρονιάς. 100 χρόνια Βατόλακος. Υπάρχει ανάγκη της θύμησης, δηλαδή ανάγκη όχι μόνο ενάντια στη διάβρωση της συλλογικής μνήμης, αλλά και σε αυτούς που στενερά αντιτάχθηκαν σε αυτή. Ο ξεριζωμός του ποντιακού ελληνισμού από τις μακραίωνες αιστείες του είναι μια επέτειος η οποία καταγράφεται ως μέγιστο κεφάλαιο της κατεξοχήν καταστροφής στην ελληνική ιστορία. Είναι καιρός μνημοσύνης και ενθυμίσεως. Οι μνήμες αναζητούν διέξοδο και αποτελούν ταυτόχρονα υπενθύμηση οφειλής και χρέους. Αυτή η μουσική γιορτή είναι κάτι περισσότερο από μια απλή γιορτή για μας. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να θαυμάσουμε και να καμαρώσουμε χίλιους και πλέον χορευτές, αλλά και για να τραγουδήσουμε τραγούδια μνήμης. Τραγούδια που θυμόμαστε πολλοί από εμάς τα τραγουδάνε οι γονείς μας, οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας στα γιορτινά τραπέζια. Τραγούδια που τα κουβάλισαν μαζί τους μέσα στις καρδιές τους, μαζί με ό,τι άλλο μπορούσαν να περισσώσουν ερχόμενοι από τις περιοχές του Πόντου και της Μικράς Ασίας. Αυτό που θα παρακολουθήσετε και στο οποίο θα συμμετέχουν όλοι μαζί, δημιουργήθηκε με πολύ μεράκι για να τιμήσουμε ακριβώς αυτά τα πρόσωπα. Η μουσική επιμέλεια της εκδήλωσης έχει αναλάβει ο κ. Γιάννης Μελισσάρης και ελπίζουμε να φανούμε αντάξει των προσδοκιών σας. Ευχόμαστε σε όλους καλή διασκέδαση, καλή διαδρομή με μακρύνο μάλ, κοντόνα χούλ και τα παλαλούντα κούλ. Καλησπέρα και από εμένα. Σε αυτό το σημείο παρακαλώ να προσέλθει στο βήμα ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γραβενών, κύριος Δαβίδ, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Να μοιραστώ μαζί σας αυτά τα συναισθήματα που όλους σήμερα μας διακατέχουν και που είναι αφενός μεν ευχαριστιών σε όλους τους διοργανωτές, τους συμμετέχοντες και τους συντελεστές, και να μην απαρριγώ ονόματα και πρόσωπα, και κυρίως σε όλους μας την υπενθύμηση ότι το ποτάμι της Ρωμιοσύνης ξεκίνησε σήμερα από τα Γραβενά για όλο τον κόσμο.
η Ρωμιοσύνη δεν επέθανε. Ανθεί και φέρνε λάδε. Και η Ρουμανία ξεκίνησε και χτυπάει από εδώ, από την καρδιά των Ρεβενών, σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι σε όλους υγεία και ευλογία και ο Θεός μαζί μας. Λίγα λόγια και από τον πρόεδρο του Συλλόγου, Λάζαρο Καραλαμπίδη. Καλησπέρα σας. Θα προσπαθήσω να είμαι λίγο συνοδός, όμως. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κύριοι εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί συγχωριανοί, πρόεδροι συλλόγων εκπρόσωποι φορέων, φίλες και φίλοι επισκέπτες, ως πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Βατολάκου, σας καλωσορίζω σε τούτο το πνευματικό συμπόσιο. Η έναρξη σήμερα από το χωριό μας αυτή τη εκδήλωση στην πόλη των Ρεβενών αποτελεί συνέχεια τη επιτυχού προσπάθεια του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Βατολάκου να αναδείξει την τοπική ιστορία αυτού του τόπου. Σας καλώ μέσα από τις δράσεις ενώπιση επενδυακής χρονιάς που διανύουμε 100 χρόνια Βατόλακος να συνταξιδέψουμε και να παρακολουθήσουμε να φωτίζονται προς τα πίσω πολλά και άγνωστα σημεία της ζωής του τόπου μας και όσων έζησαν πριν από εμάς. Ένα φως που μένει μια σημαντική παρακαταθήκη για τους νέους που ξανάρχισαν να επιστρέφουν και να δίνουν ζωή στα χωριά μας. Ας αποτελέσει αυτό το ιστορικό ντοκουμέντο, καθώς είναι η πρώτη φορά που γίνεται ένα τέτοιο εγχείρημα, το ξεκίνημα για παρόμοιες διοργανώσεις. Ας μην αφήσουμε τίποτα στη τύχη του. Ας ενώσουμε τους κρίκους της ιστορίας και να τους διατηρήσουμε ενωμένους. Ας θυμηθούμε οι παλιότεροι και ας μεταφέρουμε και εμποτίσουμε με αυτές τις μνήμες τους νεότερους. Ας υπερασπιστούμε αυτόν τον τόπο που αγαπάμε. Ας είμαστε ενεργοί και συμμετέχοντες είτε σε ατομικές είτε σε συλλογικές πρωτοβουλίες και προσπάθειες για την ανάδειξη και την πρόοδο των χωριών μας, της γενέθλιας γης μας. Ο Βατόλακος, ένα χωριό των 220 περίπου κατοίκων, τόλμησε και έκανε αυτό που σε κάποιους φάνταζε ακατόρθωτο. Τόλμησε και πέτυχε. Σήμερα η ποντιακή καρδιά χτυπά στα Γρεβενά. Σήμερα ο πόντος είναι εδώ. Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Αν υπάρχει πραγματική θέληση. Σας ευχαριστούμε όλους και τον καθένα ξεχωριστά που αγκαλιάσετε αυτή την εκδήλωση. Ευχαριστούμε τη Μητρόπολη Γρεβενών, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, Δυτικής Μακεδονίας, του Δήμου Γρεβενών, τον Σύνδεσμο Ποντιακών Σωματείων Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, τους συλλόγους που συμμετέχουν στην εκδήλωση, τους εθελοντές μας που μας βοηθάνε σε κάθε εκδήλωση που έχουμε, τον συντονιστή της μουσικής μας, τους μουσικούς μας που ανταποκρίθηκαν από το πρώτο μόλις κάλεσμα. Ένα θερμό χειροκρότημα για αυτά τα παιδιά. Ένα θερμό χειροκρότημα παρατεταμένο. Είναι χρέος. Τέλος, ευχαριστούμε όλους εσάς που είστε πάντα δίπλα μας. Θα φανούμε αντάξει των προσδοκιών σας. Ευχαριστώ πολύ. Από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κύριο Γιώργο Αμανατίδη. Με τη δύναμη που δίνει η παρουσία του Σεβασμιότατου μεταξύ ημών, οι χορευτές μας αντέξανε να περπατήσουν 1 χιλιόμετρο χορεύοντας και να περπατήσουν άλλα 2 χιλιόμετρα μέσα σε αυτό το χώρο. Αγαπητοί φίλοι, όλοι εσείς που παρευρίσκεστε εδώ και κάνετε την προσπάθεια που κάνετε, δεν σας κρύβω ότι από την πολύ χαρά που μας δώσατε, μας κάνατε να συγκινηθούμε. Και κύριε Πρόεδρε, συγχαρητήρια για την προσπάθεια και την πρωτοβουλία που πήρατε και για έναν ακόμα λόγο, γιατί με την παρουσία μου εδώ, μεταξύ σας, μου δίνετε την ευκαιρία να σκεφτώ και να πω
ότι αυτά που εσείς θέλετε να κάνετε για τον τόπο σας, αυτά που εμείς θέλουμε να κάνουμε για τη Δυτική Μακεδονία και για τα Γρεβενά, είναι σαν αυτά που είδαμε πριν από λίγο. Θέλουμε, οραματιζόμαστε τα Γρεβενά, να έχει το δέσιμο που είχαν οι χορευτές όσο έχονταν από τη μία άκρη έως την άλλη. Θέλουμε να έχουν τα Γρεβενά την αποφασιστικότητα που έχουν οι χοροί, οι ποντιακοί χοροί. Θέλουμε τα Γρεβενά να είναι πολύχρωμα όπως οι πολλοί σύλλογοι που υπάρχουν εδώ. Θέλουμε τα Γρεβενά να έχουν πίστη στις δυνάμεις τους. Γιατί μόνο μαζί τους και μαζί τους και με όλους όσους ενδιαφέρονται για την περιοχή μας θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε την περιοχή σας. Θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε ένα περιβάλλον που είναι δύσκολο, το ξέρουμε. Ξέρουμε όμως ότι υπάρχουν αστήρευτες δυνάμεις. Τις είδαμε πριν από λίγο. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πρωτοβουλίες πολιτών. Τις νιώσαμε πριν από λίγο. Επιτρέψτε μου λοιπόν και εγώ να σας πω ότι φεύγω από εδώ ακόμα πιο πεισμένος ότι ο τόπος μας, που όλοι λέμε ότι αιμορραγεί, έχει προοπτικές. Έχει προοπτικές όταν όλοι μαζί μαθαίνουμε και το αποδεικνύουμε στην πράξη ότι μπορούμε να συνεργαστούμε. Και βέβαια δεν κρύβω και τη συγκίνησή μου, γιατί μεταξύ των χορευτών εδώ και των συλλόγων είναι και ο σύλλογος του χωριού μου, της Μεσιανής δηλαδή, του Βαθυλάκου, των Λευκάρων και ούτω καθεξής. Συγχαρητήρια σε όλους, γιατί κάνατε όλους εμάς να αισθανθούμε ότι είμαστε κομμάτι της προσπάθειάς σας. Γιατί την προσπάθειά σας αυτή εμείς πρέπει να τη στηρίξουμε, οφείλουμε να είμαστε δίπλα σας και θα το κάνουμε. Σας ευχαριστώ όλους. Κύριε Δήμαρχε Γρεβενών, κύριε Κυριάκο Ταταρίδη, λίγα λόγια και από εσάς. Σεβασμιότατε, αγαπητοί μου συνάδελφοι στους τοπικούς φορείς, αγαπητοί μου συμπολίτες, νιώθει κανείς πραγματικά συγκινημένος από μια πρωτοβουλία που παίρνει ένα μικρό χωριό και ανέφερε πριν η κυρία εδώ που ήταν στο βήμα για 7 εκδηλώσεις. Δεν κουράζονται τα παιδιά από το Βατόλαβο. Με πείσμα, με πάθος, με αλεξάνδρητη όρεξη, στείλουν εκδηλώσεις. Υποδομούν τη μνήμη αυτής της πατρίδας που άφησα πίσω τους οι πρόγονοί μας, της πατρίδας της ψυχής μας. Το πρώτο ιστορικό βήμα έγινε το 1994, οι Έλληνες βουλευτές στο Εθνικό μας Κοινοβούλιο, παίρνοντας την πρωτοβουλία των κινήσεων, κατέβησαν πρόταση νόμου και ψηφίστηκε ομόφωνα από τη Βουλή των Ελλήνων και αναγνωρίστηκε η γενοκτονία. Έκτοτε πολλές χώρες όλο τον κόσμο έχουν κάνει την ανάλογη αναγνώριση. Όμως η ψυχή του Πόντιου, με τις μνήμες που μας άφησαν οι γονείς μας, είναι πολύ βαθιά πληγωμένη και αιμορραγή. Και αυτή η αιμορραγία δεν σταματάει. Αν δεν δικαιωθεί αυτή η μνήμη, όταν οι αθλειότητες των Τούρκων άφησαν πίσω τους 35.000 Έλληνες να μείνουν εκεί, στη δική τους γη, χωρίς να έρθουν πίσω στη μητέρα πατρίδα. Η μνήμη των Ποντίων δεν μπορεί να μείνει ήσυχη, να μην αναπαυθεί. Αν δεν αναγνωριστεί από όλο τον κόσμο και αν δεν κάτσουν αυτοί οι άθλοι που κατέστρεψαν έναν ολόκληρο πολιτισμό και εξεδίωσαν δια της βίας τους κατοίκους αυτών των πανάρχαιων περιοχών της μεγάλης πατρίδας. Έτσι προσδοκούμε όλη η ανθρωπότητα κάποτε να σκύψει με ευλάβεια, να μετρήσει και να μελετήσει, να στοιχίσει κάτω τα δεδομένα της ανθρωπότητας και σε κάθε γωνιά του κόσμου να εντοπίσει αδικίες, εγκλήματα που έχουν γίνει και να αποδώσει επιτέλους τη δικαιοσύνη που απαιτείται. Να επαναπαυθούν οι μνήμες των δικών μας ανθρώπων, του δικού μου πατέρα που ήρθε από τον Πόντο.
Μόνο έτσι μπορεί ο Πόντιος να ανησυχάσει. Μέχρι τότε θα γονίζεται και θα παλεύει. Θα χαίρεται, θα συγκινείται, θα κλαίει. Αλλά θα είναι πάλι στην πρώτη γραμμή. Γιατί αυτή η μνήμη δεν θα σβήσει ποτέ. Να είστε καλά όλοι. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι καθοριστική ήταν η συμβολή τους για τη διοργάνωση του Μεγάλου ΟΜΑΝ και ευχαριστούμε θερμά τη Μητρόπολη Γρεβενών και συγκεκριμένα τον Μητροπολίτη κύριο Δαβίδ, τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κύριο Γιώργο Μανατίδη και τον Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών κύριο Γιάννη Τσακνάκη, τον Δήμαρχο Γρεβενών κύριο Κυριάκο Πεταρίδη, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού κύριο Χαδέ, Χρήστο, φυσικά τους χωρικούς μας που για ακόμα μια φορά ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και το Σύλλογο Εστίασης του Μαγκού Γρεβενών. Τις διοικήσεις των συλλόγων που συμμετέχουν στο πρόκοπτο ποντιακό αντάμωμα, τους χορευτές μας που θα τολμήσουν να κάνουν το εγχείρημα χορεύοντας ένα χιλιόμετρο στους ρυθμούς των ΜΑΝ, όλους τους φίλους του συλλόγου μας που συνέβαλαν να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση, τους εθελοντές μας που έδωσαν τον προσωπικό τους χρόνο για να είναι εδώ και τους 29 μουσικούς μας που πλαισιώνουν την μουσική σκηνή. Μουσική επιμέλεια, ενορχήστρωση, συντονισμός, Ιωάννης Βελισάρης. Τραγούδι. Γιάννης Θεοδωρίδης, Δήμητρα Παπαγερίδου, Αλέξα Τιτίδης, Θοδωρής Κοσοβλανίδης, Αχιλλές Χριστοβορίδης, Λίδα, Νίκος Κοκκινίδης, Τριαντάφυλλος Καρατσίδης, Μπάτης Λαζαρίδης, Λευτέρης Νικολαίδης, Γιάννης Καλιώνης, Γρηγόρης Παπαδόπουλος, Νταούλη, Αλέξανδρος Αντωνιάδης, Χριστίνα Καλαϊτζίδου, Ηρακλής Παπαδόπουλος, Ραφαήλ Ευθυμιάδης, Μαρία Καταγιά, Έφη Κεγιοριά, Μωγό Καραφινίδου, Ελισάβετ Κατζηθεροπολίδου, Κώστα Ζαχαριάδης, Ρούλα Τρανουλίδου, Έλληνα Μασμανίδου, Μίνας Κατζηβασιλιάδης, Αγγλίο, Τάσος Ματσαρίδης, Νίκος Τσιπηρίδης, Φλογέρα, Σάββας Αναλίδης, Αρμόνιο Γιώτης Ευθυμιάδης, Ήπανα Πάμπης Ευθυμιάδης. Θεματοφύλακες του ελληνισμού, οι Πόντιοι και Μικρασιάτες Έλληνες στην Ανατολή, όπως αντίστοιχα οι ντόπιοι Έλληνες στη Δύση. Πολλοί λαοί και εθνότητες, μερική πολιτιστική κουλτούρα, αλλά και χωρίς βαθύτερες ιστορικές ρίζες, είχαν μειωμένη δύναμη αντίστασης και πολύ γρήγορα εξισλαμίστηκαν. Αντίθετα με τον Πόντο, την Καπαδοκία, την Ιωνία και την Κηλικία, όσο βία και αν έγινε προσπάθεια εξισλαμισμού, αυτοί διατήρησαν ζωντανές τις ρίζες της καταγωγής του. Ο ποντιακός ελληνισμός ζούσε στα βορειοανατολικά σύνορα της Μικράς Ασίας τρεις χιλιετίες, δημιουργώντας ένα παράμιλο πολιτισμό. Τη 15η Αυγούστου 1461, 8 χρόνια μετά την Κωνσταντινούπολη, και η τραπεζούντα, το καμάρι των Κομνηνών, πέφτει στα χέρια των αλόθρησκων Οθωμανών. Κυρίαρχοι πλέον της αυτοκρατορίας βάζουν μπροστά το μεγάλο του σχέδιο που ήταν. Εξισλαμισμός, εξόντωση κάθε απίστου με οποιοδήποτε μέσο και ταπεινωτική υποταγή των υποδούλων. Έτσι με αυτόν τον τρόπο θα ικανοποιούσαν την αρρωστημένη λογική ενός απολύτιστου και βάρβαρου λαού. Η ζωή των Ελλήνων με πολλούς και αβάσταχτους φόρους ήταν καταπιεστική μέχρι εξευτελισμού. Σπίτια, εκκλησίες, ακόμα και η εμφάνιση των ανθρώπων έπρεπε να δείχνουν κατώτερη των πιστών του Μωάμεθ. Αυτή η καταπίεση ανάγκασε τους χριστιανούς
να καλλιεργήσουν μέσα στα σπίτια τους την ελληνοχριστιανική παιδεία, μαθαίνοντας στα παιδιά τους την πραγματική αλήθεια για την καταγωγή τους. Μετά την έκδοση του μεταρρυθμιστικού χάρτη Χάτη Κουμαλιούν έγινε η μεγάλη έκρηξη της οικονομικής ανάπτυξης, συνδυαζόμενη με τη δημογραφική, πνευματική και πολιτιστική άνοδο. Ιδρύοντας τον Πόντο, σχολεία, εκκλησίες, τράπεζες και πολλά άλλα ιδρύματα. Οι επιστήμες, το εμπόριο και οι τέχνες σημειώνουν τεράστια ανάπτυξη. Οι Τούρκοι, βλέποντας την αλματώδη πρόοδο των χριστιανών, επιτίθενται πολλές φορές στα κτήματά τους, στα σπίτια τους και της δια της βίας έπαιρναν ό,τι ήθελαν. Οι ενέργειες αυτές ανάγκασαν πολλούς Έλληνες ποντίους να καταφύγουν στα βουνά, οργανώνοντας έτσι ένα αντάρτικο προκειμένου να υπερασπιστούν τα χωριά τους, τις οικογένειές τους, την περιουσία τους και τα σπίτια τους. Από το 1914 άρχιζε η σχεδιαζόμενη πίεση και ο διωγμός των Ελλήνων του Πόντου, που κορυφώθηκε με την απόβαση του Μουσταφά Κεμάλ το 1919. Δυστυχώς, ο Πόντος βρίσκεται μόνος του απέναντι σε ένα σατανικό σχέδιο χωρίς την υποστήριξη κανενός. Ο Μουσταφά Κεμάλ καλεί όλους τους ληστές και επικηρυγμένος και το ανθρωπόμορφο τέρας το Πάλος Μαν, και αφού τους αμνηστεύει από όλα τα εγκλήματα που είχαν διαπράξει, τους δίνει το δικαίωμα ζωής και θανάτου. Έτσι η Αμάσια γίνεται η πόλης όπου στείνονται τα λεγόμενα δικαστήρια ανεξαρτησίας, όπου με γελίες, άτοπες και αστήριχτες κατηγορίες ο ανθός του ποντιακού ελληνισμού οδηγείται στην αρχόνη. Επιστήμονες, δάσκαλοι, καθηγητές, ιερείς, γιατροί, φαρμακοποιοί, έμποροι, καλλιτέχνες και άλλοι απαγχωνίζονται. Το θέαμα φρικτό. Ο Τούρκος Τελάλης καθημερινά καλεί όλους τους Τούρκους με τις οικογένειές τους στο κέντρο της Αμάσιας για να παρακολουθούν τις κρεμάλες. Γυναικόπαιδα, μωρά, παιδεία σφάζονται, άλλοι οδηγούνται στα μελέτα βουρού, τα τάγματα εργασίας και άλλοι σε εξορίες. Η κατάσταση τραγική. Ο Πόντος φλέγεται από άκρη σε άκρη. Το μόνο σωτήριο για τους Έλληνες είναι η φυγή όλων στα βουνά, όπου οι γενναίοι αντάρτες του Πόντου δίνουν τιτάνια μάχη για να τους γλιτώσουν. Ηρωικές μορφές όπως ο Αντώντσαους, Γκοτζάνα Στάσης, Τι Λαγκάς, Ανθόπουλος και άλλοι προστατεύουν με όλες τους τις δυνάμεις τα γυναικόπαιδα από τις επιθέσεις των Τούρκων. Όμως, δυστυχώς επήλθε η κατάρρευση του μετόπου στο Αφιόν Καρακισάρ, Κιουτάχη, Εσκής, Εχίρ και η επικράτηση των Τούρκων. Ο Κεμάλ ανακαταλαμβάνει όλα τα εδάφη τα οποία κατήχε ο ελληνικός στρατός και έτσι φτάνει στα παράλια της Μεσογείου, αντικρίζοντας τα ελληνικά νησιά. Κάτι που και ο ίδιος ο Μουσταφά Κεμάλ δεν περίμενε, δεν το πίστευε. Με τον αέρα του νικητή και αποθέσει ισχύως στη συνδιάσκεψη της Λοζάνης για την ειρήνη, επιβάλλει επιτακτικά τις θέσεις του. Κατά τη διαπραγμάτευση συμφωνήθηκε και η ανταλλαγή των πληθυσμών. Μια ανταλλαγή που σκοπό είχε από μέρους της Ελλάδος να σωθεί ο ελληνισμός όσος είχε απομείνει, αφού οι περισσότεροι σφαγιάστηκαν, κρεμάστηκαν και θανατώθηκαν. Έτσι οι πρόσφυγες της Μικράς Ασίας και του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης εγκαθίστανται στη Μακεδονία και στη Θράκη. Οι κάτοικοι του Βατολάκου, καταγόμενοι κυρίως από το χωριό Φερίς Ντάγ της επαρχίας Έρπα του Πόντου, αγωνιστές και κυρίως αντάρτες, βοήθησαν τα μέγιστα ώστε πολλά γυναικόπαιδα να σωθούν από την βαρβαρότητα των Τούρκων. Άλλοι καταγόμενοι από τη Σεβάστια, την Προύσα, Αργά Ματέν και Διαβακήρ, ονομαστός ο Μέγας Μιχάλαγκας, δεινός ρήτορας, έξυπνος ήταν ο φόβος και ο τρόμος των Τούρκων. Οι Έλληνες τον προσφωνούσαν Μιλέτ Πασά, άνθρωπο δηλαδή του κόσμου, εθνάρχη. Μαζί με τους άλλους αντάρτες, Γκοτσάναστας, τον Αράπογλου,
τον Μεγαλομίστακα, τον Παυλόγλου, τον Καράφυλλο, τον Κυριάκο Παπαδόπουλου και άλλους, αγωνίστηκαν με πάθος σπέρνοντας τον πανικό στον τουρκικό στρατό. Δεν φοβήθηκαν το θάνατο, όμως υποχρεώθηκαν σε μια ανταλλαγή έχοντας χάσει τα πάντα, τη γη τους, της οικογένειάς τους, και πήραν τον δρόμο της προσφυγιάς. Με κουρελιασμένη την ψυχή αλλά έχοντας και τη δύναμη του Θεού, ήρθαν στη νέα τους πατρίδα που μόνο από την ιστορία την γνώριζε. Στον Βατόλακο, στη νέα τους πατρίδα έπρεπε να πετύχουν, να ριζώσουν, ώστε να μην ξεχαστεί ο πόντος. Κατόρθωσαν μέσα από τον πόνο τους που έχασαν τα δικά τους προσφυλή πρόσωπα να σταθούν όρθιοι, διότι σκεφτείτε, από το χωριό Φερίς Ντακ 2.000 κατοίκων ήρθαν μόνο 150 ψυχές. Το θαύμα έγινε. Με υπομονή και πολλή δουλειά προκαλούσαν ακόμα και το θαυμασμό των ντόπιων κατοίκων των γύρω χωριών, οι οποίοι έβλεπαν την αλματώδη πρόοδό τους. Έλεγαν οι ντόπιοι, τι άνθρωποι είναι αυτοί, δεν τους φτάνει η μέρα για δουλειά. Τεμετέρ, έξαν τα ιδρώματά του για τα δάκρα των και πόσαν τη γη. Και μεταξινάρ νύχταν και ημέραν έσκαβαν τη γη για να ριζώσουν. Και να είμαστε εμείς σήμερα περήφανοι απόγονοι των άξιων και γενναίων παππούδων μας. Δίνουμε την υπόσχεση πως δεν θα τους ξεχάσουμε, πως τον ιστορικό Μυροβόλο και γλυκύτατο Πόντο, την πατρίδα της πατρίδας, θα τον έχουμε βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Όλοι μαζί σε ένα πνεύμα κοινωνικής και κοινοτικής αλληλεγγύης έκαναν τον Βατόλακο πολύ γρήγορα να αλλάξει εικόνα. Τα σπίτια τους περιποιημένα, οι αυλές τους γεμάτες λουλούδια, οι κήποι με όλων των ειδών τα λαχανικά, χωράφια με σιτηρά, καλαμπόκια, φακές, ρεβίθια, μπιζέλια και τσεμένη. Ιδιαίτερα φροντίδα έδειξαν στην καπνοκαλλιέργεια, στην απελοκαλλιέργεια, αλλά και στην μεταξοκαλλιέργεια που τη γνώριζαν από την πατρίδα τους. Ασχολήθηκαν επίσης με την εκτινοτροφία εγωπροβάτων και αγελάδων. Οι κάτοικοι του Βατολάκου, πρόσφυγες με κοινή ποντιακή καταγωγή, έσβηξαν και με προσωπική εργασία έκαναν έργα κοινής ωφέλειας, όπως βρύσες, δρόμους, σχολεία, εκκλησίες και άλλα. Έτσι έγινε μια νέα βατολακιώτικη κοινωνία με ήθη, έθιμα, μουσική και χορούς από την αλυσμόνητη πατρίδα. Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος με τον άξιο πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του Συλλόγου συνεχίζουν την προσπάθεια για αναγνώριση της γενοκτονίας του ποντιακού λυρισμού, αλλά και τη διάσωση και διάδοση της ποντιακής παράδοσης. Τιμή και δόξα στους προγόνους μας που δεν υπέκυψαν ακόμα και στον θάνατο, αλλά παρέμειναν Έλληνες και χριστιανοί Ορθόδοξοι. Ζήτω ο Πόντος!